Κύριε Θεοπέμπτου, πάντως σε κάτι που εκφράσατε την αντίθετη άποψη με τα υπόλοιπα κόμματα, εσείς τουλάχιστον και ο ανεξάρτητος, ο κύριος Θέμης Στοκλέους, ήταν η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που δήλωσε ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, ότι βάλαμε όλες τις εξουσίες που μας έδινε ουσιαστικά το Σύνταγμα για αυτή την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Και σας ευχαρίστησε πριν από λίγο ο κύριος Στορναρίτης που ήταν εδώ καλεσμένος. Ευχαρίστησε και εσάς και την κυρία Ταλίδου και τον κύριο Θεμιστοκλέους ότι τους βοηθήσατε να το κάνουν ακόμα καλύτερο το όλο νομοσχέδιο. Γιατί κρατήσατε αποχή? Εντάξει, πρώτα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Νίκο Στορναρίτη και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Νομικών. Ήταν πολλά δύσκολη δουλειά. Ας πω ότι είχαμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις με τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες μας με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και η προσπάθεια ήταν να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε να μην έχουμε μια απλή ερευνητική επιτροπή η οποία συνεδριάζει μόνιμα, αλλά να μπορεί να οδηγήσει υποθέσεις όσο πιο κοντά γίνεται στο να γίνει η εκδίκαση. Mm-hmm. Οπότε τα μεγάλα προβλήματα τα οποία είχαμε ήταν πρώτον ποιοι θα αποτελούν αυτήν την αρχή κατά της διαφθοράς. Οπότε με τη συνεργασία και του Δικηγορικού Συλλόγου ήρθε η πρόταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή θα καταρτίζεται ένα συμβούλιο το οποίο θα ετοιμάζει ένα κατάλογο 15 ατόμων από τους οποίους ο πρόεδρος θα διαλέξει τους 5. Μετά ξεκίνησε η συζήτηση, εντάξει, έκαμε τον κατάλογο. Ένα πιένει κατευθείαν στον πρόεδρο ή ενάρχεται στη Βουλή. Εμείς στο φόβο του να έρθει στη Βουλή και να τον αλλάξει η Βουλή των καταλογών, mm-hmm. Προτιμήσαμε να πιένει κατευθείαν στον πρόεδρο παρά να κινδυνεύει να κάνουν παρεμβάσεις στα κόμματα πάνω σε αυτόν. Εντάξει, η τελική κατάληξη είναι ότι θα έρχεται στη Βουλή. Εμείς είχαμε, επαναλαμβάνω, διαφωνήσει σε αυτό. Το επόμενο και το πιο μεγάλο θέμα, το οποίο πραγματικά εξέψαμε πάρα πολύ χρόνο στην Επιτροπή, είναι τι δυνατότητες θα έχει η αρχή. Δηλαδή, έχω 5 άτομα τα οποία τους δίνει στην εξουσία να κάνουν έρευνες, να καλούν κόσμο, να κάνουν συνεντεύξεις. Θα ετοιμάζουν εκθέσεις, θα κάνουν προετοιμασία του κοινού, θα μιλούν με υπηρεσίες, θα προωθούν διαδικασίες οι οποίες να μην είναι ανοιχτές στη διαφθορά. Αλλά πέραν από αυτό, εμείς είχαμε σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, τον οποίο ξανά ευχαριστώ πάρα πολλά, ετοιμάσει μια πολυσέλιδη τροπολογία, η οποία θα έδινε την εξουσία στην αρχή να μπορεί να πάει, για παράδειγμα, στο Γενικό Εισαγγελέα, ναι, στην αστυνομία, να τις διορίσει ποινικούς ανακριτές από τους αστυνομικούς που κάνουν αυτές τις ποινικές ανακρίσεις, για να μπορέσει να προχωρήσει και να ετοιμάσει την υπόθεση. Και ο λόγος που το ζητούσαμε αυτό είναι γιατί είδαμε πάρα πολλές ερευνητικές επιτροπές μέχρι τώρα, οι οποίες έκαναν πολύ δυνατές εκθέσεις που έδειχναν ενόχους, mm-hmm. αλλά δεν προχώρησαν παρακάτω. Και διερωτάστε για ποια είναι η διαφορά αυτής της Επιτροπής τώρα. Ναι, οπότε η προσπάθεια ήταν τώρα να κάνουμε μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία να μπορεί να ετοιμάσει να τα κάνει όλα έτοιμα για να πας στο δικαστήριο. Mm-hmm. Όσο πιο πολύ έτοιμα γινόταν για να πας στο δικαστήριο. Mm-hmm. Και εντάξει, δεν επέρασε η τροπολογία μας, αλλά... θα δώσετε όμως την ευκαιρία να δείτε ποιος θα είναι ουσιαστικά ο ρόλος και πού μπορεί να φτάσει αυτή η... Βέβαια, ναι, θα ξεκινήσει η αρχή να δούμε την πρώτη αρχή. Εντάξει, όλοι λέμε τις απόψεις μας, καταλαβαίνετε, δεν ναι, έχει λειτουργήσει η αρχή. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε, και νομίζω όλα τα κόμματα είμαστε έτοιμοι, αν εμφανιστούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, νομίζω όλα τα κόμματα είναι έτοιμα να κάνουμε τις αλλαγές. Πρέπει να πω ότι υπήρχε
ειλικρινή η συζήτηση μέσα στην Επιτροπή. Δεν έπαιρνε κανένα κομματικό χρώμα η συζήτηση. Αυτό είναι πολύ και καλό. Πολλά μαζί που δουλέψαμε για να γίνει τούτο. Είχαμε τις διαφωνίες μας που φυσιολογικό. Αλλά σίγουρα θα ξεκινήσει η αρχή να δουλεύει, θα δούμε τις αλλαγές τις οποίες χρειάζονται και θα προχωρήσουμε με οποιασδήποτε τροπολογίες χρειαστούν. Είναι εύκολο πράγμα. Καταλαβαίνετε, πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι, όντως. Και έχουμε και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, τα οποία έχω πει και πάρα πολλές φορές. Εγώ λέω ότι ένα από τα σοβαρά πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι να φύγουμε από διάφορες νομοθεσίες αυτήν την περιβόητη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού. Αμέναν τούτο είναι το πιο σοβαρό. Δεν γίνεται να κάθεται ολόκληρο, να γίνονται ολόκληρες διαβουλεύσεις, να ετοιμάζουμε π.χ. υπονοδομικά σχέδια, να πηγαίνουν σε επιτροπές, να κάνεις όλη τη διαδικασία για να κάνεις κάτι, αλλά να μπορεί ο Υπουργός με μια υπογραφή να αλλάξει τις ζώνες, για παράδειγμα, σε ένα χώρο. Όπως είδαμε να γίνεται και στις θαλασσινές πηγές. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχει τη διακριτική ευχέρεια ο Υπουργός, την οποία πρέπει να του την αφαιρέσουμε. Πρέπει γιατί να αφαιρεθεί αυτή η διακριτική ευχέρεια. Ναι, γιατί είναι ανοιχτή τρύπα για τη διαφθορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή Εγώ σας συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Λοιπόν,